που με τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Ελπίδα Παντελάκη, υποψήφια Αλφα Πειραιά, κυρία Παντελάκη, με το ΚΚΕ, σωστά? Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη, κυρία Τσιολάκη. Καλημέρα. Και μια που μιλάτε για ψηφοδέλτια, να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι για την Αλφα Πειραιά. Στην Αλφα Πειραιά ξεχωρίζει το ψηφοδέλτιό μας, γιατί έχουμε μια συνάδελφό σας υποψήφια. Έχουμε τη Σεμίνα τη Διγενή που μας κάνει την τιμή, είναι συνεργαζόμενη, να είναι υποψήφια στην Αλφα Πειραιά. Είναι η Σεμίνα Διγενή, η οποία έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής, η δεύτερη ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, και άφησε την έδρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, παραιτήθηκε, σύμφωνα με δήλωσή της, γιατί θεωρεί πιο σημαντική τη μέση των βουλευτικών εκλογών. Και με την παρουσία της θέλει να βοηθήσει, να συμβάλλει όσο μπορεί με όλες τις δυνάμεις. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την Αλφα Πειραιά, να ξέρετε. Πιάνει την υπηρετική χώρα και νησιά Τεργοσαρονικού. Δεν είναι μια εξασφαλισμένη, ας το πούμε, έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κάνουμε προσπάθεια, την είχαμε το πρωί τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ καλούμε ειδικά τους Πειραιώτες, και όσοι μένουν στον Πειραιά και όσοι είναι μακριά από τον Πειραιά, να έρθουν. Γιατί η έδρα, η εξασφάλιση της έδρας στην Αλφα Πειραιά σημαίνει ότι δεν θα την πάρει η Χρυσή Αυγή. Μέσα σε όλα λοιπόν τα σημαντικά, ότι αξίζει και πρέπει και είναι αναγκαία την επόμενη των εκλογών να είναι πανίσχυρο το Κομμουνιστικό Κόμμα, για να μπορεί να αντιπαλέψει ο κόσμος αυτή την πολιτική και να πάρει ανάσες και να φωτίσει έναν δρόμο διαφορετικό που αξίζει για τον ίδιο και για τα συμφέροντά του, αλλά ιδιαίτερα και τον Πειραιά, θα ήθελα να ληφθεί αυτό υπόψη. Έχετε πολύ δίκιο και καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό, κυρία Παντελάκη, σε κάθε περίπτωση. Και κυρία Τσολάκη, είναι τελείως διαφορετικά τα ψηφοδέλτια μας από την άποψη τι κόσμος είναι εκεί. Είναι άνθρωποι που είχαμε συμπορευτεί, για όλη την Ελλάδα μιλάω, που είχαμε συμπορευτεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θέλω να σας πω ότι είναι τα καλύτερα ψηφοδέλτια από αυτή την άποψη της σύνθεσης όλων των χρόνων. Δείχνει μια συμπόρευση ανθρώπων που την επόμενη μέρα θα συμπορευτούμε και θα μπορέσουμε όσο μπορούμε καλύτερα να δώσουμε μια δυναμική στο κίνημα. Εκτός από την κάλπη του τι θα βγάλει, που θέλουμε να βγάλει ένα ενισχυμένο κουκουέ, αυτό είναι μια μεγάλη μας επιτυχία, που θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να διευρυνθεί στους αγώνες το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, το ΚΚΕ, ενώ φαίνεται να διατηρεί ουσιαστικά δυνάμεις, δεν βλέπουμε, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εσάς αλλά και εκεί στα κεντρικά στον Περισσό, ότι δεν έχουμε καθόλου μα καθόλου άνοδο του ΚΚΕ. Πω, για ποιο λόγο αυτό? Να σας πω, βεβαίως μας απασχολεί. Για να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, να βάλουμε τα δυνατά μας, ώστε να μπορέσουμε να εκφραστεί η δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος ακόμη περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Ακούστε με, το εκλογικό ποσοστό του ΚΚΕ είναι ένα το κρατούμενο. Η επιρροή ενός κόμματος, και για το ΚΚΕ μιλώντας αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο το εκλογικό ποσοστό. Είναι η επιρροή που έχει στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι η επιρροή που έχει στο μαζικό λαϊκό κίνημα γενικότερα, είναι η επιρροή που έχει στην κοινωνία, στους εργαζόμενους. Μόνο ότι ο άλλος δεν κάνει το βήμα στην κάλπη, όμως υιοθετεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΚΚΕ, γιατί θέλει να ζήσει καλύτερα. Αλλά αυτό που τον εμποδίζει είναι όλα αυτά που έχει στο μυαλό του, όλες αυτές οι δυσκολίες, και το ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει τη δύναμη να το επιβάλλει. Γιατί αυτό που λέμε εμείς, πρέπει να το επιβάλλεις με αγώνες. Δεν μπορεί να γίνει δια της ανάθεσης. Και επειδή είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα σήμερα, εδώ που τα λέμε, και η ατζέντα της επόμενης κυβέρνησης είναι καθορισμένη. Ήταν δηλαδή καταπληκτικό αν μπορούσαν να το παρακολουθήσουν όλο αυτό ότι έγινε προχθές στο ΣΕΒ, που έδωσαν τα διαπιστευτήριά τους εκεί ο Μητσοτάκης και ο Δραγασάκης. Μαλώνουν, διαγωνίζονται οι δυο τους πόσα θα δώσουν περισσότερα. Αυτός ο δρόμος δηλαδή ανάπτυξης για το λαό μας είναι μια βαρβαρότητα. Μιλάει για αυτούς που υποφέρουν, δεν μιλάει για αυτούς που έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα. Εντάξει, δεν αφορά το μήνυμά μας σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια βαρβαρότητα που γεννά ανεργία, που γεννά φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Θα συνεχίσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτό? Δεν είναι όχι. Υπάρχει και άλλος δρόμος. Και το ΚΚΕ είναι εγγύηση κατά τεκμήριο ότι την επόμενη των εκλογών έχει τα εχέγγυα ώστε με οργάνωση της πάλης να βάλουμε ζήτημα την ανάπτυξη των απολειών. Είμαστε το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που βάζει αυτό το ζήτημα. Ουδής άλλος. Πιστεύω να συμφωνείτε σε αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Να φωτίσουμε τον δρόμο της ανατροπής. Δηλαδή, υπάρχει ένα δεύτερο σχέδιο που έχει βεβαίως
είναι μειοψηφικά έτσι όπως φαίνεται και στην Βουλή και στο λαό αυτή τη στιγμή. Ένα δεύτερο σχέδιο, αυτό προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ότι η οικονομία και η κοινωνία πρέπει να λειτουργήσει με κριτήριο τη λαϊκή ανάγκη. Και οι ιδιοκτήτες του πλούτου να γίνουν λαός. Αυτό είναι που εμποδίζει που δεν έχουν εργαζόμενοι να ζουν όπως τους αξίζει. Δουλειά για όλους, με δικαιώματα και υψηλή επίπεδο παροχής. Και όχι αυτό το πράγμα και η κατάντια που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στα νοσοκομεία, σε όλα τα νοσοκομεία, να θέλει ο άλλος να κάνει χημειοθεραπεία και να του λέει ένας 20 μέρες. Με υποτροπιάζει αρρώστια, φίλοι, πεθαίνει ο κόσμος. Το θέμα είναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, κυρία Παντελάκη. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Μήπως θα έπρεπε ο λόγος πλέον ή ο πολιτικός λόγος του ΚΚΕ να γίνει να είναι πιο ελκυστικός? Χάθηκε ένα τεράστιο momentum ενδεχομένως για το ΚΚΕ και φαντάζομαι ότι αυτό στα όργανά σας το έχετε συζητήσει. Εκεί γύρω στο 2012 ο κόσμος ήθελε μία αλλαγή, ο κόσμος ήθελε κάτι το διαφορετικό. Σας έχει προβληματίσει για ποιο λόγο κινήθηκε προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι προς τη δική σας πλευρά? Ο κόσμος βεβαίως θέλει κάτι διαφορετικό. Θέλει να... Και αυτό το θεωρούμε δικαιολογημένο. Έτσι δεν είναι? Πολλές μάχες μπορεί να χάσει ο λαός μας, αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσει. Γιατί είναι η ηγετική δύναμη. Η εργατική τάξη είναι η εργατική δύναμη. Είναι μισθοσυντήρητη. Είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο. Ως εκ τούτου έχουν δικαιώματα να τον καρποθούν αυτό τον πλούτο. Και πρέπει, αυτό που σας έλεγα και πριν, να φύγει το εμπόδιο. Ότι δεν είναι ιδιοκτήτες αυτού του πλούτου. Δεν δουλεύουμε τώρα. Όλος ο λαός δουλεύει, ζει. Όσοι δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει, για μερικές εκατοντάδες οικογένειες ομίλους, οι οποίοι τα έχουν όλα και ανεβοκατεβαίνουν οι κυβερνήσεις και κάνουν κουμάντο. Και κάνουν όμως για να έχουν φορολογική ασυλία, να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους και να υπάρχει φτηνή εργασία. Αυτό, εάν συνειδητοποιηθεί, να αλλάξουν όλα, αρχίζει αντίστροφη μέτρηση. Ναι. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα, χωρίς ειλικρινά σας το λέω, καμιά δόση έπαρση, αλίμονα, ή θέλει να συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας και συναισθανόμαστε ακόμη περισσότερο τις ευθύνες μας από την εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο κόσμος. Γιατί εμείς δεν τις συναντάμε προεκλογικά. Κάθε πέτρα που θα σηκώσει μας από κάτω, ματώνει ο κόσμος μας. Για να προσπαθήσει να οργανώσει την πάλη, να διεκδικήσει μια συλλογική σύμβαση, να πάρουν τον απολυμμένο εργάτη, να τον πάρουν μέσα, με τα εργατικά ατυχήματα που έχουμε στην αυτοδιασκευαστική ζώνη, με τον κόσμο που δουλεύει μέσα στον τουρισμό, στη χλυδή που βγαίνουν χρήματα αυτή τη στιγμή, που εδώ είναι οι δύο κόσμοι διαφορετικοί. Πραγματικά στον Πειραιά καθρεφτίζεται αυτό το αφήγημα που λένε, που από τη μια έχουμε με τους σύγχρονους κρίσους και από την άλλη τους σύγχρονους σκλάβους, στον τουρισμό, στην ακτοπλοεία. Παντού. Λοιπόν, αυτό, αν συνειδητοποιηθεί αυτό από τον κόσμο, αυτό δεν έχει συνειδητοποιηθεί, ότι έχει αυτή τη δύναμη, έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Αλλά δεν σε κάτι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, η σταθερότητά του και η συνέπειά του δεν είναι το εκλογικό μέρος μόνο. Θα έρθει και αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό που θα έρθει είναι ότι θα υπάρχει μια πλημμυρίδα, ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, η οποία θα τα σαρώσει όλα. Και θα ανατρέψει αυτό που υπάρχει σήμερα. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει αυτή η προσαρμογή στη βαρβαρότητα και το σκύψιμο του κεφάλιου. Αλλά έχουν καταφέρει, και αυτή τη ζημιά έχει κάνει περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ από κάθε άλλο, να δηλητηριάσει τον κόσμο με ψεύτικους μύθους και αυταπάτες, ότι αυτή η βαρβαρότητα μπορεί να ρυθμιστεί. Δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε σε άλλο τον κόσμο. Τα φαινόμενα βοούν. Εδώ δεν μπορούν να λύσουν και θα αφήσουν το καλαμπούρι. Κύριε Παπαδάκη και κυρία Τσιολάκη, ας αφήσουν το καλαμπούρι. Τα παιδιά, τα προνήπια στην Ελλάδα είναι στον αέρα. Γίνεται κινητοποίηση σήμερα από την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμών Αττικής, την οποία στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ας απαντήσουν εδώ και τώρα τα παιδιά του κόσμου να πάνε στο σχολείο. Δημόσια δωρεάν προσχολική αγωγή. Εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα. Το 80% των αναπήρων παιδιών, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι σε κατοίκον περιορισμό. Και μας λένε για προσέλκυση επενδύσεων. Ο μεγαλύτερος επενδυτής είναι ο ελληνικός λαός. Τέλειωτε. Και το βλέπω από παράγει. Άρα όλα αυτά συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι έτοιμος ο κόσμος, δεν το βλέπουμε εμείς, είμαστε μέσα στον κόσμο. Να κάνει το μεγάλο βήμα. Αλλά ξέρετε, το κλικ στον καθένα να δει τον εαυτό του κατάματα φάση. Όσο υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει ελπίδα. Αυτοί που είναι περιττοί είναι καπιταλιστές. Είναι φύρα στην παραγωγή. Και δεν είναι και στην παραγωγή. Διευθύνουν, κερδίζουν και τίποτα άλλο.
Το ΚΚΕ, το ΚΚΕ, κυρία Παντελάκη, το ΚΚΕ σε αυτές τις εθνικές εκλογές, πόσο ψηλά βάζει τον πήχη, δηλαδή τι αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό για σας, ποιο αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό? Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη του κόσμου. Εμείς παλεύουμε για την εκτείναξη των ποσοστών μας. Όσο πιο ψηλά είναι τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος το βράδυ των εκλογών, δεν θα μπορεί κανείς να χαρεί τη νίκη του, να ξέρετε. Θα τρομάξουν, γιατί θα πούνε να μάνα, αρχίσαμε. Αύριο το πρωί, μα δεν θα είναι αύριο το πρωί την επόμενη των εκλογών. Εδώ και τώρα να δοθούν οι απώλειες των συντάξεων. Εδώ και τώρα οι μισοί. Άκου εκεί να λένε δεν θα μειώσουμε τις συντάξεις, που να είναι το δάχτυλο στους συνταξιούχους, που τους έχουν κατασπαράξει. Όλα αυτά είναι δικά τους. Αυτό είναι άμυνα, δεν είναι επανάσταση, έτσι δεν είναι? Εδώ και τώρα να λυθούν τα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας. Όλοι οι άνεργοι να έχουν επίδομα ανεργίας. Δεν μπορεί ο κόσμος σήμερα να πεινάει και να ζει με δανεικά, και αυτά τελειώσανε πια. Και να δουλεύει για να φορολογείται. Αυτό σηματοδοτεί. Αλλάζει το κλίμα. Αλλάζει το κλίμα, όχι γενικώς ως κλίμα. Ναι. Σημαίνει ότι μπαίνουν πράγματα στην πλήρη διάταξη ακόμα πιο επιτακτικά. Ο κόσμος πρέπει να πάρει ανάσα. Είναι συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε τώρα καπιταλισμό. Στον καπιταλισμό, λοιπόν, αγώνας με καλύτερους όρους να πουλάει την εργατική του δύναμη εργάτης, να έχει παροχές που τις δικαιούται και να βάλει πλώρη να πάρει αυτό στην εξουσία. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ελπίδα που σημαίνει ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό. Είναι πάρα πολύ πιθανό να μην έχουμε αυτοδυναμία την επόμενη μέρα των εκλογών από κανένα κόμμα, κυρία Παντελάκη. Το ΚΚΕ θα μπορούσε να συνεργαστεί με ένα από τα δύο μεγάλα της εποχής, μεγάλα κόμματα, την επόμενη μέρα. Και αν ναι, ίσως σε ποιον, πού θα μπορούσε να ήσασταν πιο κοντά? Δεν είμαστε αντιπασόκ, δεν είμαστε αντι Νέα Δημοκρατία, δεν είμαστε αντι ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε αντικαπιταλιστές. Εμείς στον καπιταλισμό, όσο είναι καπιταλισμός, θα είμαστε αντιπολίτευση. Η μοναδική αντιπολίτευση η οποία αντιπαρεύει την πολιτική τους. Εμείς πάμε για λαϊκή διακυβέρνηση. Εμείς έχουμε άλλη εξουσία στο δικό μας πρόγραμμα. Η εξουσία του λαού. Δεν ταιριάζουμε καθόλου. Είμαστε ενάντια. Ναι, ξέρετε πάρα πολύ καλά όμως. Το Φουκουέ υπάρχει για να είναι τσόντα των κομμάτων του κεφαλαίου που διαχειρίζονται το καπιταλισμό. Αλλιώς δεν ήταν ανάγκη να υπάρχει. Δεν χρειαζόταν. Υπάρχει όμως, γιατί είναι αντικειμενική ανάγκη της εποχής μας, να αλλάξουν τα πράγματα. Όπως ο καπιταλισμός ήταν πρόοδος για την ανθρωπότητα σε σχέση με το μεσαίωνα, έτσι και ο σοσιαλισμός είναι πρόοδος σε σχέση με τον καπιταλισμό. Εξ' όλα αυτό που λέμε έχει δοκιμαστεί. Μην κοιτάτε που λέει ο κύριος Βαρουφάκης και είπε ότι αυτά που λέει το ΚΚΕ είναι μαξιμαλισμός. Εμείς είμαστε η σύγκρουση, η αντικειμενική, πώς το λένε, η ρεαλιστική, που είπε. Με ποιον θα συνεργαστεί, τον όλους. Και με τον ένα και με τον άλλο. Και να ρωτιέται κανείς για να χαρακτηρολογήσω κιόλας. Και γιατί ψηφίζουν με έμεσο τρόπο τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, ή το ΣΥΡΙΖΑ, το ψηφίζουν απευθείας όσοι έχουν αποφασίσει? Μα τι μιλήσαμε για μαξιμαλισμό. Είναι η δυνατότητα που έγινε πραγματικότητα. Αλλά είναι και αυτό που μπορούμε να έχουμε, και αυτό είναι πρόοδος με βάση αυτό που παράγεται, με βάση τη σύγχρονη εξέλιξη, με βάση την ανάπτυξη της παραγωγής, της επιστήμης, της τεχνολογίας. Αυτό πρέπει να αντιστοιχηθεί στη ζωή, στην εργασία, παντού. Αυτό είναι πρόοδος. Αυτό ήταν πρόοδος διαχρονικά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό πρεσβεύουμε. Άρα, τι δουλειά έχουμε εμείς με όλους αυτούς? Τους παλεύουμε, θα τους αντιπαλέψουμε με αντεγγύηση, ότι θα τους αντιπαλέψουμε και μην τσιμπάει ο κόσμος από αυτά τα διλήμματα. Θα τα βρούνε. Δεν είδατε ότι είπαν από τώρα, τα λένε, φανταστείτε, και προεκλογικά. Ότι δεν θα αφήσουμε κυβέρνηση τη χώρα, ο Πρωθυπουργός λέει σε ακραίες συνθήκες κτλ. Θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι θυμόσαστε που τα λέγαμε κάποτε για το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία και κάποιοι μας πετροβολούσανε. Το σύστημα θα βρει λύσεις. Πάντως οι δομήθανοι δεν ανησυχούν. Ούτε ο πρέσβης ανησυχεί καθόλου. Ο Αμερικανός, είδατε τις δηλώσεις που έκανε? Ναι, σαφώς, σαφώς. Συμφωνούμε όλοι στη βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας μέσα σε όλη αυτή τη δύναμη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που θα μας βάλει σε μεγάλες περιπέτειες. Ένας ακόμα λόγος που απαιτεί ισχυρό ΚΚΕ. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να αντιπαρατεθεί μαζί τους. Και βέβαια οργανώνουμε κιόλας, δεν βάζουμε λόγους. Οργανώνουμε την πάλη του κινήματος. Στηρίζουμε το αντιπεριαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Κύριε Παντελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Έχετε άλλη μία εμφάνιση εδώ στον 943 και θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης.